Ο Ολυμπιακός προσπάθησε τρεις φορές να σε πάρει. Να σε κάνει δικό του. Εντάξει, ναι. Είχαν κάνει κάποιες κινήσεις. Οκ. Okay. Δεν προχώρησε. Εσύ το έκοψες νωρίς, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, όχι, αν το συνέχιζες. Δεν. Είσαι ένας άνθρωπος, παιδί μου, που θα έλεγε γιατί ο Σπανούλης πήγε τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Νικοπολίδης πήγε τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις αυτή το τρυπάκι του. Αύριο είμαι στον αιώνιο αντίπαλο, αύριο πάω εκεί και θα έχω τους οπαδούς του μένα να μου λένε, ξέρω εγώ, προδότη. Η ελληνική κουλτούρα δεν το σηκώνει αυτό. Δεν το σηκώνει. Ναι. Έχει γίνει πάντως. Ενώ βλέπετε, δέστε στην Ιταλία που η Γιουβέντους, Μίλαν, Ίντερ. Χαμός. Γίνεται χαμός ανταλλαγή παιχτών. Έτσι. Η ελληνική κουλτούρα δεν το σηκώνει. Για μερικούς ποδοσφαιριστές ήταν πιο δύσκολο να γίνει, για άλλους το κάνανε πιο εύκολα και τους βγήκε. Εγώ ήμουν σε μια τέτοια φάση, την οποία δεν ήταν εύκολο να κάνω αυτή την κίνηση για μένα. Να. Και τους το είχα πει κιόλας. Λέω, δεν θα είναι εύκολο. Και για εσάς και για μένα. Παρ' όλα αυτά, okay, εντάξει, έγιναν κάποιες συζητήσεις, αλλά σταμάτησαν εκεί, δεν έγινε κάτι άλλο. Θέλω να μου πεις λίγα λόγια για τον καπετάνιο. Πώς σε βοήθησε τότε στην αρχή, που γενικά. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Εάν δεν ήταν ο Γιώργος Βαρνιογιάννης να επιμείνει ότι εγώ θα πορευτώ με την Ακαδημία και τους 6 ποδοσφαιριστές που έχει ανεβάσει η ομάδα και να τους στηρίξω, να ξέρετε ότι δεν θα υπήρχαμε σαν ποδοσφαιριστές. Και για να το κάνει μεγάλη ομάδα και πρόεδρος όπως ο Γιώργος Βαρνιογιάννης, δεν είναι εύκολο πλέον, δεν το βλέπεις πουθενά αυτό. Είχε τέτοια δύναμη, αιμονή, θέλω να πω, ότι θα του βγαινε και του βγήκε. Πίστη, ναι. Είχε τρομερή πίστη, το πίστευε πολύ και νομίζω και εμείς από την πλευρά μας δείξαμε ότι μπορούμε να το στηρίξουμε αυτό. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές. Ναι, μεν επιμένεις σε κάποια πράγματα, αλλά όταν δεν μπορείς, δεν βλέπεις κάτι ή δεν βελτιώνεται, δεν μπορείς να επιμένεις συνέχεια. Να. Το καλό με εμάς ήταν βέβαια και οι προπονητές που ήρθαν εκείνη την εποχή, όπως εμένα με βάλει ο κύριος Δανίλη να παίξω, τα πρώτα μου παιχνίδια, μου δώσαν ευκαιρία. Να. Δεν είναι εύκολο. Βέβαια, η ευκαιρία σε αυτές τις ομάδες πρέπει. Τότε ήταν πιο δύσκολο από ό,τι είναι τώρα. Πολύ, 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 πολύ. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο γιατί και οι ποδοσφαιριστές που ήταν τότε στην ομάδα, που ήταν φτασμένοι και είχαν κάνει και τις πορείες και ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά το καλό της υπόθεσης ήταν ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, όταν έβλεπαν νεαρό σε ηλικία να έρχεται είτε από την Ακαδημία είτε από πουθενά αλλού και έβλεπαν ότι δουλεύει, όχι μία έτσι, μία αλλιώς, δουλεύει στην προπόνηση, να ξέρω ότι τους στήριζαν πάρα πολύ. Αυτός που δεν δουλεύει είχε πρόβλημα μαζί τους. Είχε και την εμβέλεια ο κ. Βαρδινογιάννης, δηλαδή ενώ έλεγε κάτι, ακολουθούσε. Είχε τρομερή δυναμική. Και δυναμική και. Πιστεύω τότε ήταν με διαφορά από τους καλύτερους πρόεδρους, δεν το συζητάω. Υπάρχει περιστατικό όμως από την ανάποδη πλευρά, δηλαδή την κακή του πλευρά. Δηλαδή να μπει στα αποδυτήρια να πει κάτι. Δεν είχα τέτοια περιστατικά εγώ με τον κύριο Βαρνιογιάννη. Δεν ήταν ένας πρόεδρος που έμπαινε στα αποδυτήρια και. Όχι. Ναι, μεν μπορεί να έμπαινε αυτά, αλλά δεν έλεγε κάτι. Κάτι κακό. Ναι, δηλαδή. Στην προπόνηση, ας πούμε. Όχι. Μπορεί να συζητήσεις, είναι ομάδα Παναθηναϊκό. Ότι εδώ είναι αυτό, είναι έτσι, είμαστε έτσι, είναι μεγάλη ομάδα, από εκεί θέλω να δεις το καλύτερο αυτό. Δεν άκουσα ποτέ να βρίζει. Δεν άκουσα ποτέ, δηλαδή τι να σου πω. Θα συμφωνούσες με μια τακτική, δηλαδή πες ότι είσαι τεχνικός διευθυντής σε μια ομάδα. Όχι, δεν συμφωνώ. Άλλες εποχές όμως βέβαια τότε. Γι' αυτό λέω ότι είχε αλλάξει το ποδόσφαιρο σε όλα τα επίπεδα. Άλλες εποχές. Αλλά θεωρώ ότι δεν είχε τέτοιο περιστατικό. Έχεις παίξει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, αλλά μπορεί κάποιοι να μην το ξέρουν ότι οι περισσότερες ομάδες που έχεις αγωνιστεί είναι στο εξωτερικό. Ναι. Δηλαδή 2 στην Ελλάδα, 3 στο εξωτερικό. Πώς ήταν η εμπειρία στο εξωτερικό, δηλαδή Αγγλία, Ισπανία, εντάξει. Στο εξωτερικό πώς ήρθες κιόλας. Ναι. Δηλαδή, και από τη Γαλλική. Ναι. Εντάξει, Γαλλική τώρα έχει χειρότερη εμπειρία από τις 3 νομίζω. Ναι. Εντάξει, μερικές φορές λέω τι ωραία που πέρασε το Παναθηναϊκό, τι ωραία που τα είδα όλα καλά, αλλά είναι και πολλές φορές που έχω πιστοποιήσει στο μυαλό μου έλεγα γιατί δεν το έκανα λίγο πιο νωρίς. Το έξω. Το έξω. Ναι. Μαγιόρκα, από ό,τι έχω διαβάσει, ερωτεύτηκες. Ναι, ναι. Και Μαγιόρκα και Πόρτο που πέρασα πολύ καλά. Θα πάει ο Κραβαρέτσι διακοπές. Έχει καμιά πρόταση, τίποτα. Πού, Μαγιόρκα. Καλά, εκεί βουλιάζει το νησί τώρα. Γι' αυτό πάει, το βουλιάξει. Είναι πάρα πολύ ωραία, θα σου πω. Μαγιόρκα, είχες δηλώσει κιόλας ότι ήθελες να αποσυρθείς εκεί. Δηλαδή, άμα σε καλούσαν, ας πούμε, στο τέλος. Ναι, εκεί θα καθόμουν εκεί. Τι έζησε εκεί που δεν το βρήκε στην Ελλάδα, ποια εντάξει, είναι η άλλο, κοίταξε, ήταν μια ομάδα μικρομεσαία. Ήταν μια ομάδα με ένα προπονητικό κέντρο 2 φορές καλύτερο από τη Ισπανία. Ήταν μια ομάδα την οποία ήσουν σε ένα νησί 9 μήνες με 10 έχεις καλοκαίρι. Ήταν μια ομάδα την οποία δεν είχε την πίεση
καθόλου. Ούτε, ο κόσμος ήταν απίστευτος. Είχαμε ένα κλίμα και η ομάδα μας έτσι όπως ήμασταν, εκπληκτικό. Άρα μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσει το προπονητικό κέντρο, μπορείς να πας στον off. Ναι. Όλα αυτά τα έχει off. Και καλό καιρό. Ναι. Φτιάχνει προπονητικό κέντρο. Τώρα το φτιάχνει αυτό, λέω. Ναι, ναι. Μια χαρά. Έπαιζε στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Εντάξει, ναι. Έπαιζε με τις καλύτερες ομάδες. Δεν το συζητάμε. Και ειδικά την τελευταία χρονιά, έτσι όπως το νιώσαμε που χάσαμε για ένα βαθμό την Ευρώπη, που είχαμε κάνει εκπληκτικές νίκες, δηλαδή και εμείς στην Μπαρτσελόνα και εμείς στη Ρεάλ και. Συναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Θα έμενα εκεί αν μέναμε εκεί στην Ευρώπη. Για ένα πόντο το χάσαμε. Βρεθήκαμε τις προάλλες με τον Νίκο τον Ταπίζα και είχαμε μια μίνι συζήτηση για την Newcastle και μας λέει ότι τώρα που πηγαίνει και βλέπει κάποια παιχνίδια, τον αναγνωρίζει ο κόσμος και του μιλάνε, δηλαδή είναι κάτι σαν legend. Ναι, ακόμα και τώρα έχω φίλους από εκεί που εσύ μου φέρνουν. Εσύ γίνεται αυτό, δηλαδή. Βέβαια. Δηλαδή όποτε πας εκεί ανοίγουν πόρτες. Ναι, τα πάντα. Να πούμε ότι είναι ο δεύτερος ο άνθρωπος με τον οποίο μιλάμε μετά τον Κώστα Κοτσουράνη που θα πήγαινε στην Τσέλση. Ισχύει. Ποιος έκοψε. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αφήστε το τώρα. Εντάξει. Πότε έγινε αυτό. Πονάει. Πονάει γιατί ήμασταν με το στυλό στο χέρι και μείναμε με το στυλό στο χέρι. Αλήθεια. Πότε, ποια χρονιά. Τη χρονιά που έφυγα από τον Παναθηναϊκό και ήμουνα 5 μήνες πριν πάω στη Μαγιόρκα. Να. Η οποία χρονιά τότε τσέλη στήχη. Και μετά. Είχε πολύ πράγμα. Είχε πράγμα, αλλά πάντα τα Χριστούγεννα φεύγανε για το Κόπα Αφρικά. Για το Κόπα Αφρικά. Α, τότε. Ο Σχέν. Ναι, ναι, ναι. Εφεύγανε. Μουρίνιο. Ναι, και τότε εγώ είχα τον Τζορτζ Μέντες με μάνατζερ. Α, το μάνατζερ, ναι, ναι. Και επειδή ήμουν στο Λονδίνο, επειδή αυτός είχε πάρα πολλές με τις ομάδες και αυτά, πήγαινε ερχόμενα και εγώ στο Λονδίνο, μιλάγαμε εκεί διάφορα που κάναμε τα συζητήσεις να δούμε τι θα κάνουμε και έτυχε σε ένα τραπέζι και ήμουνα ο Μουρίνιο, ο Μέντες και εγώ. Τρώγαμε γιατί αφού ήταν μάνατζερ του, ναι, φίλος του. Ναι. Δεν ήταν εκεί συνάντηση για να πας. Όχι, όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Και λέει εκεί στο τραπέζι ο Μέντε, του λέει ο Μουρίνιο, του λέει πού θα τον πας, λέει το. Γιατί εντάξει, ο Μουρίνιο μας ήξερε εμάς λόγω του Παναθηναϊκού που είχαμε παίξει μεταξύ μας. Πού θα τον πας, λέει, πού θα τον πας, λέει, θα δούμε, λέει το Ανατάλ, έχουμε συζητήσει με κάποιες ομάδες από εδώ από εκεί. Κάτι του λέει ο Μέντες, του λέει, να σου πω, του λέει, τώρα που φεύγουν, λέει, να τον πάρουν, του λέει, άστο, λέει, να πάει να παίξει, λέει. Εκεί τώρα θα τον πάρει για 6 μήνες μετά, λέει, μα γυρίσουν οι άλλοι και αυτά, όχι, λέει, θα τον πάρουν. Και παίρνει επιτόπου το Πίτερ Κένιον τότε. Τον πρόεδρο, τι είδαμε. Τον τεχνικό. Ναι, και λέει. Μίλα, λέει, με τον πρόεδρο. Και άμα το στο κείο, εγώ προχωράω. Παίρνει το δίδυμο, λέει, μίλα με τον Πίτερ. Και μου προχωρήσει. Λέχηκα πολύ. Και μου λέει, δεν πα πουθενά, θα έρθει εμά. Το κοιτάω. Λέω, τώρα με δουλεύουν. Εκείνη την ώρα που τρώγατε. Εκείνη την ώρα. Οι τρεις μας. Λέω, φεύγω. Πάω στο σπίτι, πάω στο ξενοδοχείο, παίρνω τη τηλεφωνία μου, λέω. Βιβί, με θέλει, λέω, και θα πάω γράψω την Τζέλση. Πραγματικά δεν το. Ναι. Λέω, ρε γάμο, τι γίνεται, ρε γάμο. Τι λέει η γυναίκα. Όχι, εντάξει, τρελάθηκε. Έρχεται από εδώ, έρχεται από εκεί. Να μην τα απολύνουμε. Πάνω στο κρασί, και φτάνουμε στο διατάφτα, να πάμε μετά από 2-3 μήνες να υπογράψουμε. Για κακή μου τύχη τότε. Είχε φύγει και κάποιοι Πορτογάλοι, είχαν πάει στη Δυναμό Μόσχας με τον Γιούρκα του Σενταρή, θυμάσαι. Ναι. Κωνσταντίνο Μανής. Ναι, ναι, ναι. Και ο Γιούρκα του είχε πάει εκεί στη Δυναμό Μόσχας. Είχε φτιάξει μεγάλη ομάδα. Μπράβο. Ναι, και λόγω επαφών που είχαν μεταξύ του, την μέρα που ήταν να υπογράψουν, λέει, μπαίνει μέσα του, λέει, τελικά λέει, δεν θα προχωρήσουμε, λέει, τη μεταγραφή. Μπαίνει στα γραφεία να υπογράψει. Μπαίνω στο ξενοδοχείο και κάνουμε το meeting πριν πάμε στα γραφεία. Ναι. Που ήταν και εκεί, και λέει, του είδα εγώ, ειδικά του δικού μου, λίγο, ναι, τέτοιο, και λέω, πες του μου, τι σημαίνει. Μου λέει το κοιτώ, μου λέει δεν θα προχωρήσουμε. Λέει θα πάρουμε, λέει, τελικά το Μανής. Το Πορτογάλο. Ναι. Το Πορτογάλο. Λέω, οκ, okay, λέω, εντάξει. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ την στιγμή. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, δεν λέγεται. Η πίκρα. Ναι. Και λέω πολύ ωραία. Λέω, οκ, okay, τα μαζεύω, λέω, αύριο και φεύγω. Λέω, πάω Ελλάδα. Οπότε, ό,τι είναι άλλο, να ξαναεπιστρέψω να συζητήσουμε πού θα πάμε. Με παίρνει το βράδυ τηλέφωνο στο τέλος της ημέρας, μου λέει: ξέρεις κάτι, μου λέει. Αύριο μου λέει: θα πάω να δοκιμαστείς, μου λέει, στη West Ham. Του λέω: ρε εσύ, είμαι 2 μήνες εδώ. Δεν έχω κάνει προπόνηση ποτέ. Ναι. Τίποτα. Δεν έχω κάνει προπόνηση. Ναι. Πώς θα πάω να κάνω, μέση σεζόν, πώς θα πάω να κάνω, του λέω, σε ομάδα Premier League. Premier League, λέω, προπόνηση. Μου λέει: όχι, μου λέει, πρέπει να πας, μου λέει, γιατί λέει: εντάξει, λέει, τους ξέρουμε και αυτά. Λέει: είναι υποχρέωση. Λέει: πρέπει να πάμε, αφού είμαστε πάνω. Λέω: και βρείτε μου παπούτσια. Ελάτε να μου πει και να πάω. Αλλά του λέω: μην περιμένεις. Όχι, μου λέει: πήγαινε, μου λέει: εντάξει, πρέπει να πας. Έχει την επόμενη μέρα το πρωί, 7 η ώρα, με παίρνουν από το αυτοκίνητο, με πάνε στο
Τότε είχε Σέρνιχαμ η West Ham. Α, ναι, ναι, τέτοιο Σέρνιχαμ. Ναι, ναι, αυτά. Λόγω Manchester United ήρθε κοντά. Είχε και έναν που είχε το Μέντες εκεί, τον Ισραηλινό, τον Μπεναγιούν. Α, ναι, ναι, ναι. Τον Μπεναγιούν εκεί. Ήρθε μαζί γιατί του είχε πει και αυτά. Με πήγε το παιδί εκεί μια χαρά. Δεν παίρνουμε καμία προπόνηση. Στην αρχή κάνα 4-20 λεπτό μια χαρά. Μετά αρχίσαμε. Πού να, με 2 μήνες δεν είχα κάνει τίποτα. Δύσκολο το θέμα, δύσκολο το θέμα. Αλλά εντάξει, την πρώτη μέρα δεν έκανε τόσο πολύ. Όντως, δηλαδή και αυτός από ό,τι κατάλαβα έκανε λίγα πράγματα. Ναι. Και μου λέει ο προπονητής, μου λέει την επόμενη μέρα, μου λέει αύριο, μου λέει θα παίξουμε δίτερμα. Ναι. Να δούμε λέει και την τελική ναι. τέτοια και να τα αυτό πούμε. Μετράει, ναι. ναι, αυτό μετράει. Ωραία, λέω. Κάνα πρόβλημα. Πάω την πρώτη μέρα κάνω και τη δεύτερη μέρα που σηκώνομαι το πρωί, παιδιά ήμουνα. Λες και είχα φάει ξύλο όλο το πρωί. Δεν μπορούσα να κουνηθώ. Μετά από 2 μήνες έκανα προπόνηση. Και τι προπόνηση. Προπόνηση τώρα με την Premier League, δεν είναι προπόνηση χαβαλέ. Μπαίνω μέσα, μου λέει θα παίξει ή θα τα άλλο. Οκ, λέω. Εντάξει. Μπαίνω. Άμα σε θέλει πολλές φορές. Ό,τι έκανα, έπιανα. Έλα ρε. Δεν γίνονται αυτά. Γκολ, σέντρε, όλα. Όχι γκολ, παιδά, εντάξει. Ναι. Πάσεις από εδώ, από ναι, εκεί, ναι. κοψίματα. Σταματάει την προπόνηση, λέει, οκ, λέει. Σε παρακαλώ, μου λέει, να κάνουμε καμιά σέντρα, κανένα σούτ και αυτά. Παιδιά, και με τα αριστερό και βάζα γκολ. Τι λες ρε. Που δεν. Είναι να σε θέλει, ναι. Μου λέει, έλα μου λέει στο γραφείο, όχι, λέω, τώρα τι αν θέλει, λέω, οκ. Μου πει, ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Μου λέει, παίζω 4-4-2. Έχω ένα αμυντικό χάφ, το δεύτερο αμυντικό χάφ είσαι εσύ. Πήγαινε πάνω, λέει, με το τέτοιο και οικονομικά, ό,τι θέλετε, λέει, πάρ' το και ελάτε σε περιμένω την προπόνηση. Τι λες. Ναι. Του λέω, Ζόρζ, του λέω, το. Μου λέει, δεν γίνεται, μου λες, έχω προσχεθεί αλλού. Τι λες, Ζόρζ. Καλά, μια μέρα πριν σου πει να κάνει προετοιμασία. Του λέω, τι λες. Όχι, μου λέει, θα πας στη Μαγιόρκα. Ποια, την Αγγλία, τι λέω, στη Μαγιόρκα. Μου λέει, ναι, μου λέει, θα πας στη Μαγιόρκα. Μου λέει, πρέπει να πας εκεί. Ρε, του λέω. Μας περιμένουν. Όχι, μου λέει, θα αποφασιστούμε ότι κάτι έγινε και έφυγε άρον άρον το βράδυ για Ελλάδα. Πολύ γάμο, το λέω. Εντάξει, εγώ τι να κάνω τώρα. Ακολουθούσα, δεν μπορούσα να πω. Μπαίνω στο. Βλέπω Μαγιόρκα. Μαγιόρκα που είναι. Τελευταία. Παθαίνω κεφάλι του Λέω. Τι θα κάνουμε εκεί. Μου λέει, θα πας μαζί μου, λέει με τον Νούνιο. Είχε και άλλο ένα Πορτογάλο που τον πήρε από την Μπράγκα, αν θυμάμαι τότε, στόπερ. Μου λέει, θα πάτε μαζί. Θα πάρεις, μου λέει, για 6 μήνες ένα πολύ καλό ποσό. Όντως ήταν πάρα πολύ καλό ποσό. Και συν για 2 χρόνια έχουμε υπογράψει, αν μείνει η ομάδα, συν 2 χρόνια φανταστικό συμβόλαιο. Ναι. Αν μου λέει όχι, θα παίξει, μου λέει, 15-17 μάτς που είναι ο δεύτερος γύρος στην Αγγλία, ναι. Στην Ισπανία. Παίξε. Οπότε μου λέει μετά να μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε. Αυτή ήταν η απάντησή του. Εκεί τον πίστεψα και λέω: Οκ, ξέρει τι κάνει. Ναι. Γιατί εγώ 6 μήνες εκτός από τα 2 παιχνίδια της Εθνικής δεν είχα παίξει άλλο παιχνίδι. Ναι. Δεν με ήξερε κανένα. Ναι. Δεν υπήρχε κάποτε να δεν είχα συμμετοχές. Ναι, ναι. Άρα ήταν πολύ δύσκολο και για τον μάνατζερ να μπορεί να σε πάει οπουδήποτε. Σωστά. Έτσι. Ναι. Γιατί θα σου λέει ο άλλος τι κατάσταση είναι τώρα. Μπράβο. Και πριν την Τζέλση είχε μιλήσει με πολύ μεγάλη ομάδα της Αγγλίας. Απλά περίμενα να γίνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για να μπω από πίσω γιατί δεν είχα ομάδα για να μην φανεί ότι πρώτη μεταγραφή ήταν ο Μπασινάς. Ναι. Δεν θέλω να το πω τώρα αυτό το όνομα, γιατί δεν χρειάζεται. Λοιπόν, γιατί αποχαρακτηρίστηκαν τώρα. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Αρχεία. Δεν χρειάζεται. Ναι. Λέμε αυτά που, ναι. την πραγματικότητα, που έχει γίνει μέχρι τώρα. Α, οκ, okay, okay, εντάξει. Και μου λέει. Πήγαινε στη Μαγιόρκα. Λέω. Πάμε στη Μαγιόρκα. Μαγιόρκα. Έκτο Κούπερ, προπονητή. Ναι. Έκτο Ραούλ Κούπερ, ναι. Κάθεται 3 αγωνιστικές, φεύγει. Και έρχεται μόνο εδώ. Εντάξει, ο άνθρωπο, εγώ και με είδε και όταν άλλο, έπαιξε απευθεία. Και ήταν τότε, θυμάμαι τα παιχνίδια όλα 16-17 ήταν, τώρα θυμάμαι. Κάνουμε παιδιά 15-16 παιχνίδια χωρίς ήττα. Ναι, και σώζεται η ομάδα νομίζω. Σώζεται η ομάδα 2 αγωνιστικές πριν τελειώσει. Ναι. Μετά ανανεώνεται αυτόματα το συμβόλαιο για 2 χρόνια, το οποίο ήταν και τα χρήματα που είχαμε ήταν όντως πάρα πολύ καλά. Ναι. Δεν το συζητάω. Και έμεινα άλλα 2 χρόνια εκεί και το. Αλλά σου λέω όλη η διαδικασία μέχρι να φτάσω εκεί. Ναι. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Πήγαινα Λονδίνο ναι. και από Λονδίνο μου λένε πήγαινε Μαγιόρκα. Από Μαγιόρκα, ξέρεις, Λονδίνο πήγαινα 6 μήνες συνέχεια. Πήγαινε ερχόμενα, πήγαινε ερχόμενα. Πήγαινα μία εδώ, πήγαινα μία εκεί. Πήγαινα μία εδώ, πήγαινα μία εκεί. Μια και μιλάμε για καριέρα, η ΑΕΚ ήταν λάθος. Όχι, δεν το πω λάθος. Γίνανε έτσι όπως γίνανε. Πήγαμε με προοπτική να δυναμώσουμε και με εμάς η ομάδα. Φεύγει ο προπονητής ο Δόνης, φεύγει ο Ντέμις, υπήρχε ανακατοσούρα. Δεν το έλεγα λάθος όμως. Αλλά σίγουρα δεν πήγε όπως θα ήθελα. Ναι, δεν πήγε όπως το ήθελα να πάει. Δεν το συζητάω. Και μετά την ΑΕΚ έκανε το βήμα αυτό που δεν έγινε τότε σε Λονδίνο. Πήγε στην Αγγλία τουλάχιστον. Πήγε Portsmouth. Εκεί πώς ήταν. Τελευταία μέρα πήγα γιατί δεν μπορούσα εδώ. Δηλαδή αυτό που μίλησα και με τον κύριο Βάγκη, του λέω να σου πω δεν βγαίνει. Δεν μου βγαίνει.
Και όταν δεν μου βγαίνει, του λέω: εντάξει, δεν, εγώ δεν μπορώ να κάτσω σε ένα συμβόλαιο και να πω: α, οκ, okay, κάθομαι. Του λέω: θέλω να το ευχαριστήσω, να το ευχαριστήσω. Έχω βρει, του λέω, πρόταση του εκεί. Δεν θέλω τίποτα χρήματα τα επόμενα, τα οποία ήταν πάρα πολλά να πάρω. Mm. Θα πληρωθώ μέχρι τον Ιανουάριο και γεια σας. Φεύγω. Μου λέει: όχι, μου λέει, σε παρακαλώ πολύ και αυτά δεν θέλω. Του λέω: δεν μπορώ, του λέω, και θέλω να με καταλάβεις. Δεν μπορώ, του λέω, δεν βγαίνει. Δεν θέλω, του λέω, να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Και εσύ θα έχεις πρόβλημα και εγώ θα έχω πρόβλημα. Και έτσι ήταν και μεγάλο το συμβόλαιο τότε για το δικό μου και πήγα στο Portsmouth. Ήταν ο Τόνι Άνταμς και προπονητής που με ήξερε από την Arsenal πολλές φορές και μόλις έμαθε από το μάνατζερ μου ότι είμαι ελεύθερος, μου λέει το θέλω τώρα. Και παίζω πρώτο παιχνίδι, Portsmouth, Liverpool που χάσαμε στις καθυστερήσεις 1-2. Ματσάρα. Ναι. Πώς ήταν η φάση εκεί, το ευχαριστήκε. Το... Ξαφνικά από το ελληνικό πρωτάθλημα κάνω δύο προπονήσεις με την Portsmouth και παίζω με τη Liverpool. Με τη Liverpool, ναι. Εντάξει, μαγεία. Αλλά ήταν καλύτερα από την Premier Division, την Premier League, σαν απόλαυση ή οπαδή, τα γήπεδα. Ναι, εντάξει. Έχει πιο πολύ πάθος. Ναι. Έχει κοντά τα γήπεδα, πιο πολύ ένταση. Ναι. Βέβαια, το ισπανικό πρωτάθλημα παίζει πιο πολύ μπάλα. Ενώ στο αγγλικό πρωτάθλημα τρέχει και πιο πολύ εσύ. Στο ισπανικό είναι λίγο πιο τεχνικό. Πιο τελικά το, ναι. Αλλά το αγγλικό, το ρυθμό που έχει, η ατμόσφαιρα που έχει, είτε χάσει είτε κερδίσει, είναι το ίδιο. Το ίδιο. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Ναι. Και να χάσει δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Είναι όλη η εβδομάδα που μέχρι να φτάσει το παιχνίδι τόσο χαλαρά, γι' αυτό και παίζουν τόσα παιδιά που τους βλέπεις και τους βλέπεις πάντα να είναι καλοί. Γιατί δεν έχουν πίεση. Είναι μηδέν. Είναι μηδέν η πίεση. Κάνει και κακό σε ποδοσφαιριστή. Βέβαια. Νομίζει κάποιος ότι το μπουστάρει και του δίνει. Δεν υπάρχει. Αλλά μπορεί να γίνεται και το αντίθετο. Το χειρότερο. Να. Γι' αυτό βλέπουμε και Έλληνες ποδοσφαιριστές τώρα που πάνε στο εξωτερικό και είναι έτσι. Τους βλέπεις ότι αλλάζουν επίπεδο. Σωστό. Και εμείς οι Έλληνες μπορούμε να προσαρμοστούμε. Αν δουλεύεις στην προπόνηση, δηλαδή δεν είσαι τεμπέλης, μπορείς να προσαρμοστείς σε οποιαδήποτε ομάδα. Σας το λέω εκ πείρας. Είμαστε τόσο έξυπνοι και παίρνουμε τόσο γρήγορα στροφές, μπορούμε να εγκληματιστούμε πάρα πολύ γρήγορα. Άγγελε, σταμάτησες πότε να το θεωρείς διασκέδαση ή ήταν πάντα δουλειά? Τι ήταν? Όχι, πάντα το βλέπα, δεν το βλέπα σαν δουλειά. Δεν το λέω. Το τελευταία 1-2 χρόνια λέω άντε να κάνω 1-2 χρόνια ακόμα και αυτό. Μέχρι εκεί. Μέχρι τα 33 μου, 34 δεν το βλέπα σαν δουλειά. Ήτανε φαν, δηλαδή ήταν διασκέδαση. Ήταν παιχνίδι. Το ευχαριστιόμουν. Και έτσι λες και στην κόρη σου τώρα που έχει πάει στον Παναθηναϊκό και ασχολείται, είναι ποδοσφαιριστρία, να το διασκεδάζει. Η κόρη μου ήθελε να πάει όσο μπορεί να το κάνει και θέλει να το κάνει. Και κάνει για την ομάδα, γιατί είναι θέμα προπονητή, είναι θέμα δικό μου, να το κάνει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ και μαζί της είμαι και τη στηρίζω. Αλλά μέχρι και εγώ της έχω πει ότι έξω το γήπεδο, οκ, όπου θέλει ρώτα, αλλά μέσα στο γήπεδο είναι προπονητή. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τι θέση παίζει? Παίζει σεντερφόρ. Α, σεντερφόρ, ρε. Δεν σε ρωτάει, δεν έχετε μιλήσει πώς να παίζω, τι θέλει να κάνω. Δεν, τώρα, εγώ δεν μπορώ να τη πω. Πώς θα κινηθεί το σεντερφόρ. Ναι, εντάξει, κάποια πράγματα από τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνο, τον Βαζέχα, τον Λίγο. Ναι. Εντάξει, 40 γκολ έχεις με τον Παναθηναϊκό, 42. Κάτι μπορείς να πεις. Δεν είναι όμως, δεν είναι γκολ. Εκτελεί πέναλτι. Εντάξει, σχολείο εκεί που παίζανε, οκ, έχει εκτελέσει. Αλλά δεν είναι. Τώρα είναι άλλο πράγμα. Αριστερό πόδι ή δεξί. Δεξί. Είναι καλή. Το τ' αρέσει. Αφού το ευχαριστιέται, μια χαρά είναι. Αυτό είναι. Είσαι από αυτούς που είναι στα... θα πάνε σε κάθε μάτς, θα το δούνε και θα. Και άμα δεν βάλει ο προπονητής, θα τις πούνε μετά το μάτς, έκανες αυτό, έκανες εκείνο. Δεν όχι, με τίποτα. Και να με ρωτήσει, τη λέω με τον προπονητή σου. Τα λάθη σου να τα συζητήσει. Δεν είναι λάθος να τα συζητήσει. Ναι. Δηλαδή αυτό που κάνουν οι γονείς ή τα παιδιά προσπαθούν να βρουν μια δικαιολογία κάτω, ότι κάτι δεν πήγε καλά μέσα στο γήπεδο. Για να βρω το στήριγμα στον μπαμπά ή στη μαμά να μου πει: οκ, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Το θεωρώ λάθος. Έτσι δεν κάνεις καλό στο παιδί. Ναι. Εγώ δεν είπα να το ρίξεις κι άλλο ή να του πεις άσχημη κριτική. Αλλά όμως πρέπει να του εξηγήσω ότι ο προπονητής ξέρει, όχι εγώ. Γιατί ο προπονητής έχει την καθημερινότητα, ο προπονητής σε γυμνάζει, ο προπονητής σου μου λέει πώς πρέπει να παίξεις και τι περιμένει. Εγώ το βλέπω απέξω σαν φιλάθρος. Οκ, κάθομαι και το βλέπω. Δεν ξέρω τι έχει πει. Αυτό είναι το λάθος. Θα δεχτεί αν τη πει κάτι ή λέει άσε μας μπαμπά. Όχι. Εντάξει. Ακούει. Πώς είσαι? Αλλά δεν θα κάνω κριτική. Δεν θα πω σε αυτό το. Να κάνω κριτική. Αν θα με ρωτήσει, θα πω τη γνώμη μου, αλλά θα τη το πω. Είναι γνώμη μου αυτή. Ό,τι θες κρατάς, ό,τι θες πετάς. Πώς είσαι σαν πατέρας? Δηλαδή, είσαι ο πατέρας που ήθελες να είσαι ή έχεις τον χρόνο που θα ήθελες να έχεις με τις κόρες σου? Το έχω πάρα πολύ. Και όλα αυτά τα χρόνια είμαι μαζί του, δίπλα του, σε ό,τι κάνω. Είμαι full. Αυστηρός. Όταν πρέπει.
Δηλαδή τώρα οι μικρές, οι δύο κόρες που θα βγουν ραντεβού, ας πούμε, με αγόρι. Γιατί να βγουν. Ναι, ρε παιδί μου, θα βγουν και θα είσαι cool, θα είσαι κομπλέ, θες να το γνωρίσεις. Τι... θέλω να το γνωρίσω, θέλω. Όχι. Λογικό δεν είναι, ρε φίλε. Από την άποψη θέλω να ξέρω ποιο είναι το παιδί μου. Δεν είναι. Γιατί εντάξει, δεν είναι οι εποχές που ήταν παλιότερα. Άμα ήταν οι παλιές εποχές που ήμασταν εμείς, οκ. Θα ήμουν πιο χαλάρος, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που γίνονται, εντάξει, πρέπει να φλεγόμαστε. Τι να λέμε τώρα, ψέματα, να λέμε ότι όλα είναι. Ή να το παίζουμε φιλελεύθεροι, δεν είναι έτσι. Ναι. Πρέπει λίγο να προσέχουμε. Έχεις γνωρίσει μικρό που να μην σε ξέρει. Να με, γιατί. Αγόρι, δηλαδή, έτσι. Ναι. Να μην σε ξέρει, που να είναι μικρός. Που να μην ξέρει ότι είσαι ο Βασινάς ποδοσφαιριστής και αυτά. Όχι, εντάξει. Ναι. Όταν ξέρουν την κόρη μου ναι. Και. Ναι. Το ξέρουν γι' αυτό. Ναι. Ή το όνομα, εντάξει, οκ. Okay, και οι γονείς όταν μαθαίνουν ότι γνώρισαν τον τάδε, τους λένε σίγουρα οι περισσότεροι. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα όμως. Χαμπρό Ολυμπιακό θα έκανες. Δεν έχω πρόβλημα σε αυτά. Τα λέμε τώρα, τα λέτε πράγματα τα οποία δεν είναι. Το άμα είναι περνάει καλά η κορή μου, τώρα τι να λέμε. Επειδή έκανες, όλοι οι επαγγελματίες αθλητές, ειδικά σε αυτό το επίπεδο που ήσουν εσύ, κάνουν λεφτά. Η σχέση σου με το χρήμα ποια ήταν, δηλαδή, ήσουν σπάταλος, ήσουν μάζευες, έκανες κομπόδεμα, δηλαδή... Τα επένδυσες. Πώς διαχειρίστηκες αυτή την κατάσταση. Λίγο απ' όλα. Έκανες χαζομάρες, δηλαδή. Όλοι κάνουν χαζομάρες. Όποιος πει ότι δεν έχω κάνει είναι ψέματα. Τι ήταν, ένα ρολόι, ένα ρούχο. Όχι, εντάξει, αυτά εντάξει. Αυτά, αυτά δεν είναι χαζομάρες. Αυτά δεν είναι χαζομάρες. Το να πάρεις ρούχο, να πάρεις ένα αυτοκίνητο, να πάρεις ένα ρολόι, δεν είναι χαζομάρες. Έτσι. Α, σου αρέσει, το κάνεις. Αν έχεις και τη δυνατότητα, το κάνεις. Εγώ δεν είπα να μην να έχω πέντε και να πάρω και τα πέντε. Εκεί είναι λάθος. Όλη τη συλλογή. Έτσι. Αλλά όμως όλα αυτά τα έχω κάνει. Okay. Τουλάχιστον έβγαλες και πήρες κάποια χρήματα. Δεν νομίζω ότι είναι και να μην περνάς καλά. Έτσι. Τα κοιτάς στο τέλος μόνο τι έχεις κρατήσει, okay, και. Τώρα που θα πας διακοπές με τον Κατσουράνη, πούμε το καλοκαίρι, ποιος θα πληρώνει. Θα πληρώνεις εσύ ή θα πληρώνει αυτός. Ο Κατσουράνης, εντάξει, είναι λίγο σφιχτός. Είναι σφιχτός, ε! Ακόμα στο σπίτι δεν μας έχει καλέσει. Αφού να φανταστείς, κυκλοφορεί με ποδήλατο του ψάχνει, να μην κάψει βενζίνη. Ισχύει τώρα, το πάω αλλού. Ισχύει ότι στο πέναλτι με την Πορτογαλία, στο 1-2, γελάς πριν το εκτελέσεις. Κάνεις έτσι ένα μηδίασμα και γυρνάς αμέσως στην κάμερα και γελάς. Ξέρεις γιατί γελάω. Γιατί γελάς. Που ναι. Πριν το χτυπήσω. Ναι, ναι. Γιατί έβλεπα πίσω την εξέτρα που ήταν μερικοί Πορτογάλοι που καθόντουσαν έτσι. Α, ναι. Ναι. Και μου ήρθε εκείνη τη στιγμή. Δεν γέλασα. Έχεις ένα μηδίασμα. Ναι, έτσι, έχω ένα μηδίασμα. Γενικά ήσουν cool όταν εκτελούσες πέναλτι. Γιατί για μένα είναι. Κοίταξε. Αναλόγως δεν είσαι πάντα cool. Απλά όμως πρέπει να έχεις την ψυχολογία να πας να το κάνεις. Γιατί όλοι να φανταστείτε περιμένουν εσένα. Ναι. Όταν περιμένουν εσένα και ξέρουν ότι είσαι εδώ χτυπήσεις, περιμένουν. Τι, απίστε, δεν. Μία φορά το έχω νιώσει αυτό ότι δεν μου έβγαινε και ευτυχώς που το άφησα μέσα στη Βοσνία που το χτύπησε ο Άγγελος Χαριστέας. Ναι. Και το βάλει γκολ. Του λέω, κερδίζουμε το πέναλτι, του λέω, Άγγελε, δεν του λέω, δεν το έχω. Ναι. Δεν μου βγαίνει. Σήμερα δεν μου βγαίνει. Πόσο μεγάλη απόφαση είναι αυτό, επειδή βλέπουμε πολλές φορές να τσακώνονται ποιος είναι το εκτελέσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όποιος μπορεί να το κάνει αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ σου ξαναλέω, ρώτησε και τον Άγγελο Χαριστά, του είπα, Άγγελε, δεν μου βγαίνει. Mm-hmm. Και αν δεν, όπως έκανα λάθος τότε που μου είπανε με την ΑΕΚ μέσα στη Λιβαδιά, πήγαινε εσύ, δεν μου βγαίνει και λέω και πήγα. Mm-hmm. Γι' αυτό το λέω. Που εκεί εγώ είχα την εμπειρία να πω, άστο χτυπήσω οποιοσδήποτε άλλο. Ωραία, κλείνοντας τώρα για να πάμε σε ερωτήσεις του κοινού, θα ρωτήσω, ποιος ήταν ο αγαπημένος συμπαίκτης γενικά, δηλαδή ένας συμπαίκτης. Δεν οποίος... είναι ένας. Όχι, ήσταν. Είναι πολύ. Είναι πολύ, οκ. Okay. Δύο-τρεις. Ειδικά η ομάδα εκείνης εποχής που ήταν στον Παναθηναϊκό είναι πολύ. Δωμάτιο με ποιον ήσουν, ρε παιδί μου, συνεχώς. Ποιος ήταν το έτερο σου ήμισης στις αποστολές, αυτό που έβλεπε είναι κοιμόσασταν, κάνατε. Με το Λίμπε κοιμόμουν συχνά. Ναι. Με το. Όχι, ο Γιούρκα ήταν με το Σαθαπάνη. Ο Φίσα ήταν με το Βόκολο. Εγώ με το Λίμπε. Ναι. Με το Λίμπε. Με το Λίμπε περισσότερο. Και εθνική. Εθνική. Σε εθνική εδώ στις Σουήτες ήμασταν μόνοι μας ο καθένας. Δεν ήμασταν πάντα δύο. Έχεις ακόμα το τηλέφωνο της εθνικής, εκείνο που σας είχαν δώσει τότε. Όχι. Δεν το έχεις. Περισσότερο το έχω. Εσάι δεν ήταν, για όλη τη ζωή δεν ήταν. Δεν το ξέρω. Εγώ παζε... Που σας είχαν που τελειώνει με το νούμερό σας. Ναι, εγώ το είχα αλλάξει και το... από τότε το... που το είχα αλλάξει το είναι αυτό. Ησύχασα πες. Γιατί όχι, δεν θέλω να το βρεις μετά. Παίρνανε πάρα πολύ και δεν. Λοιπόν, έχω κάποια quiz. Να δούμε τη μνήμη σου. Έχεις χάσει 4 πέναλτι. Ποια είναι τα πέναλτι. Στα πόσα όμως. Στα 29. Έχεις 25 στα 29. Καλό ποσοστό. Πω, αυτό είναι τρίποτα, δεν είναι πέναλτι. Ποια είναι τα 4 πέναλτι που έχεις χάσει.
Ένα είναι με τη Σλάβια Πράγα σίγουρα έξω. Όχι. Σπάρτα, κάποια τσέχικη. Που μπήκε ο τερματοφύλακας, ποδοσφαιριστής. Αλήθεια. Ναι. Απίστευτο. Δεν το έχω αυτό. Έχω τέσσερα άλλα πέναλτι. Όχι με τον Παναθηναϊκό, γενικά. Ναι, γενικά λέω. Ναι, δεν το έχω. Περίμενε, να σου πω. Έχει με την Εθνική. Ένα με την Εθνική, δύο με τον Παναθηναϊκό, ένα με την ΑΕΚ. Ένα με την ΑΕΚ στη Λιβαδιά. Στη Λιβαδιά στις καθυστερήσεις. Που το χτύψω Μαντούκα στην αρχή, το χάνει, το δίνει επανάληψη και με φωνάζουν από τον πάγκο πήγαινε εσύ. Και λέω τώρα, άντε να πάω εγώ. Και το χάσα. Είναι τέρμα, θυμάσαι. Όχι. Ο Μπλάζιτς. Ναι. Τα άλλα τρία ποια είναι. Τα άλλα τρία, Ένα με την Εθνική, δύο με τον Παναθηναϊκό. Το ένα είναι σίγουρα με το Σιλοφόρο. Το έπιασε και το έπιασε και το έβαλε στην επαναφορά, νομίζω. Δεν το έχω αυτό. Δεν θυμάμαι. Εκτός έδρας τα έχω, τα άλλα τρία είναι δύο με την Arsenal. Ναι, με στο Χάιμπουρι. Το ένα το είναι ο Λέμαν και το άλλο είναι ο Ράιτ, τερματοφύλακας. Ναι. Ο Λέμαν, είσαι σίγουρος. Το ένα με το Ράιτ το θυμάμαι. Ναι. Με το 2004, Λέμαν... έχω ένα 1-1. Στο 1-0 χάνεις πέναλτι. Και έχεις ένα ακόμα με. Πάντως με το Ράιτ το θυμάμαι, το πιάσε. Το πιάσε, ναι. Έχεις ακόμα ένα με τη Μολδαβία. Το μοναδικό με την εθνική που έχεις χάσει. Με τη Μολδαβία εκτός έδρας. Που έβαλε ο μετά ο Λιμπερόπουλος καθυστερήσεις τον γκολ. Γενικά από ό,τι είδα στα πέναλτι, μεγάλο ποσοστό χτυπούσες δεξιά, είτε κάτω είτε πάνω. Δηλαδή διάλεγες δεξιπόδι, δεξιγωνία. Ναι. Δεν ήταν. Δηλαδή αυτό το έχουμε συζητήσει και με τον Βιερίνια. Επειδή είναι δεξιοπόδες ο Βιερίνια, αυτό χτυπάει στην αντίθετη πλευρά βέβαια. Ναι, αριστερά κάτω. Ναι. Δεν είχες... και αριστερά. Ναι, έχει χτυπήσει και αριστερά, αλλά δεν είχε θέμα. Ότι ο τερματοφύλακας μη σε έχει διαβάσει, ρε παιδί μου. Επειδή είχε. Κοίταξε να δει. Ναι. Το να σε διαβάσει ο τερματοφύλακας θα πρέπει έτσι όπως αν δει τα χτυπήματα το πέναλτι, αν δει με τη δύναμη που πάνε και εκεί που πάνε, θα πρέπει ο τερματοφύλακας να έχει φύγει πολύ νωρίς. Εγώ πάντα, ναι μεν, σε πολλά πέναλτι, αν με δεις, πριν το τελευταίο, έβλεπα την κίνηση του τερματοφύλακα πάνω κάτω. Αν βλέπεις ότι ο τερματοφύλακας δεν έχει φύγει, είναι πολύ δύσκολο άμα πάει γωνία και είναι δυνατό να το πιάσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να φύγει πολύ πιο γρήγορα. Mm. Οπότε από τη στιγμή που έβλεπες ότι δεν έχει πέσει και να πέφτει από εκεί, δεν θα το πιάνει. Ήταν πολύ δύσκολο. Θυμάσαι συμμετοχές και γκολ με τον Παναθηναϊκό. Με τίποτα. Περίπου είναι πάνω από 250, πιστεύεις, συμμετοχές. Συμμετοχές, ναι. Τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Δεν πρέπει να είναι πάνω. Ή 250 κάτι. 308. Τα γκολ περίπου. 28-29. 42. 42. Έχεις δύο... Πρόσεξε, αμυντικό ναι. Χάφε τώρα, έτσι. Ναι, αμυντικό χάφε, ναι. Καλά νούμερα είναι, δεν είναι. Να ανεβάζουμε τους αυτούς μας. Δύο απευθείας αποβολές στην καριέρα σου. Απευθείας. Ποιες είναι. Η μία είναι μέσα στη Τούμπα. Ναι. Που χάσαμε 4 με τον κύριο Σάντος. Όχι, απευθείας. 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 Εγώ τις απευθείας θέλω. Έχεις κι άλλες αποβολές. 6 έχεις με δεύτερη κάρτα. Εγώ θέλω τις δύο απευθείας. Όχι, δεν θυμάμαι. Δεν το έχεις. Με ΑΕΚ το 99 εντός έδρας. Στο 25 που βάλεσε. Α, ναι, μπράβο, στο ΆΚΑ. Το θυμάμαι και είχαν πάει κιόλας οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο Γιώργο Βαλινογιάννη και του φωνάζανε. Κρέμασε του το δελτίο. Του φωνάζανε. Του μικρού τότε. Ε? Του, ναι, μικρού τότε. Του μικρού τότε. Κρέμασε του το δελτίο. Μου είχε δώσει μια κάρτα, μου φαίνεται, ήταν στο corner που είχα κάνει ένα tackling στον Κοπιτσί, νομίζω. Και με Ηρακλή του 2001, εντός έδρας. Σε ένα 2-1. Πλάγιο μπακ μπορούσε να παίξει καλά. Εντάξει. Οκ, αλλά δεν ήταν ότι μου άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Δεν κρίνιαξε ποτέ, δηλαδή μην με βάζει. Όχι. Πλάγιο μπακ δεν θέλω. Καλά, βρήκε τη θέση του μετά. Το μόνο που κρίνιαξα εκεί είναι που δύο φορές ήθελε στην άκρη να μου βάλει ο κύριος Μπαγιέβιτς. Του λέω. Είμαι σε μια ηλικία 33 χρονών. Δεν ξαναγυρνάω, του λέω. Στην ηλικία 20. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, του λέω. Αν είναι, βάλει κάποιο άλλο παιδί να παίξει εκεί. Αυτό το είπα. Το σεβάστηκε. Ναι, με. Λοιπόν, έχω άλλες δύο. Τρεις βασικά. Με ποια ομάδα έχεις το κορυφαίο ρεκόρ στην Ελλάδα. Κόντρα σε ποια ομάδα δηλαδή έχεις το καλύτερο ρεκόρ. Είναι 23 μάτς. Σε 23 μάτς έχεις 18 νίκες. Ποια είναι αυτή η ομάδα. Αλήθεια. Ο Ηρακλής. Α, έχεις 18 νίκες, 2 σοπαλίες, 3 ήττες. Κόντρα σε ποια μεγάλη τη θεωρούμε, ομάδα δεν έχει ήττα σε 16 μάτς. Δεν έχει ήττα. Σε μεγάλη ομάδα. Τη θεωρούμε μεγάλη ομάδα, ναι. Δεν είναι στις 5-6 μεγαλύτερες, αλλά είναι μεγάλη ομάδα. Για πες. Όφι. Αλήθεια. 13 νίκες, 3 σοπαλίες. Έλα ρε. Ποιο είναι το ρεκόρ σου κόντρα στον Ολυμπιακό. Με τίποτα, δεν το θυμάσαι. Έχεις 4 νίκες σε πολλά μάτς. Δηλαδή 4-7-9. 7 ισοπαλίες, 9 ήττες.
Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Έχουμε μαζί μας τον Άγγελο Μπασινά. Τους άλλους δύο τους έφαγα. Είναι η πρώτη φορά που τρώω ανθρώπους. Μάλλον όχι πάντα τρώω ανθρώπους, αλλά τώρα τους έφαγα πολύ φανερά. Φύγανε από τους μπεταράδες. Πλέον ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Θεοδωρής με τα μαλλιά. Φύγανε από τους μπεταράδες και αναλαμβάνω εγώ τη θέση τους. Έχω μαζί μου την τιμή, τη μεγάλη τιμή να έχω μαζί τον Άγγελο Μπασινά. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Νομίζω ότι θα του κάνω τις καλύτερες ερωτήσεις που έχει στείλει το κοινό, ο κόσμος μας. Και πάω σε ερωτήσεις αμέσως. Κατσούρ, γράφτε και πέστε. Μαγειρεύεις στο σπίτι σου? Λίγα πράγματα, ναι. Αλλά πολύ λίγα, όχι πάντα ιδιαίτερα. Θα αντάλλαζες τις απίστευες ευρωπαϊκές βραδιές της πενταετίας 2000-2005 με 5 πρωταθλήματα? Εμείς σίγουρα όχι. Παναθηναϊκή. Κι εγώ σίγουρα όχι. Κι εγώ σίγουρα όχι. Υπήρχε πρόταση από ευρωπαϊκή ομάδα που μετάνιωσες που δεν πήγες? Υπήρχε, αλλά δεν το μετάνιωσα. Πήγα καλύτερα. Ποιον θεωρείς τον καλύτερο προπονητή που είχες στον Παναθηναϊκό? Γιάννη Κυράστα. Ποιο θεωρείς το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό βράδυ του Παναθηναϊκού, τον καιρό που βρισκόσουν στην ομάδα? Και αυτός ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού λέει ένα τεράστιο ευχαριστώ για την προσφορά σου κτλ. Αλλά. Κιουβέντους. Πόσο βαριά ήταν η φανέλα του Παναθηναϊκού και αν σε δυσκόλεψε λόγω βάρους? Επειδή μεγάλωσε με σμπεάνια και τη φόραγα από μικρός, δεν με δυσκόλεψε τόσο πολύ εμένα. Αλλά ήξερα πόσο βαριά ήταν. Ναι, ήταν γύρω στα 67 κιλά όταν τη φόρεσα εγώ. Παρακολουθείς τον τωρινό Παναθηναϊκό? Την τελευταία χρονιά είναι περισσότερο. Ναι, την τελευταία χρονιά, αφού τώρα είναι καλή. Ποια ήταν η αγαπημένη σου ομάδα από αυτές που αγωνίστηκες στο εξωτερικό? Μαγιόρκα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πόσα πρωταθλήματα άξιζαν οι γκουμομπασινάδες? Εκτός από το ένα double, άξιζαν άλλα τρία ή τέσσερα πρωταθλήματα. Λίγα λες, αλλά οκ. Okay. Τα πρώτα χρόνια που μετά το 96 που άλλαξε πάλι η ομάδα και τα πρώτα χρόνια ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Μεγαλύτερη προσωπική στιγμή σου η εκτέλεση κόρνερ στο τελικό του Euro ή το εύστοχο πέναλτι στην πρεμιέρα? Όταν παίρνεις τον τίτλο με την εκτέλεση αυτή, βέβαια και η εκτέλεση του Χαριστέα ήταν ιδανική. Άρα βάζουμε αυτή. Βγάλω και την έξοδο του Ρικάρντο, εγώ ήταν πολύ καλή. Ακριβώς. Yeah. Μας βοήθησε πάρα πολύ και στα δύο μάτσα. Γιατί στον γκολ του Καραγκούνη δεν μας βοήθησε. Ήσουν από μικρός Παναθηναϊκός? Ναι, γιατί 12 ετών μπήκα σμπεάνια εγώ. Δεν μπορεί να είμαι κάτι άλλο. Σε ποια ομάδα του εξωτερικού θα ήθελες να παίξεις? Μπαρσελόνα. Πώς ένιωσε όταν μπήκε στη Ριζούπολη και οι υπόλοιποι παίκτες αποστολής είχαν αποκλειστεί στη Φυσούνα? Τι ένιωσα, λέω εντάξει, οκ, okay, σήμερα πρέπει να παίξουμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν πρέπει να γίνει ποτέ. Πώς ένιωσες όταν έχασες το πέναλτι την Άρσεναλ? Εντάξει, οκ, okay, απογοήτευση, γιατί δεν ήταν κακό το πέναλτι. Απλά σας ενημερώνω, γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές. Δεν ήταν κακό το πέναλτι. Έκανε καλή απέκρουση και ο τερματοφύλακας. Παίζει και ο τερματοφύλακας. Οπότε εντάξει, δεν ένιωσα καλά. Τι να κάνουμε, χάνεις και πέναλτι. Τι να πω. Πιστεύεις, λέει, ότι αν σου πρότειναν τώρα ένα πόστο στον Ολυμπιακό θα πήγαινες? Δεν το έχω σκεφτεί καν. Τι να σου πω. Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Τι θα ήθελες να έχεις από το Κατσουράνι, από το παιχνίδι του Κατσουράνι? Αυτό που θέλαμε, το πήραμε τον Κατσούρ και το πήραμε. Τι άλλο θέλεις? Όχι, εσύ τι θα ήθελες να έχεις? Ποιο χαρακτηριστικό του Κώστα θα ήθελες να έχεις? Το κεφάλι. Το κεφάλι. Την καζάνα αυτή. Εσύ, Κώστα, τι θα ήθελες να έχεις από τον Άγγελο? Εγώ θα ήθελα να έχω από τον Άγγελο το πιο βασικό. Πολλά έχει ο Άγγελος. Το πιο βασικό να. Τη μεγάλη του πάσα. Που αν και είχα, αυτός είχε καλύτερη από μένα. αλήθεια λέω, γιατί. Έχει παίξει τον καθόλου. Ποδόσφαιρο. Είχε μεγαλύτερη ακρίβεια και καλύτερη εκτέλεση. Νιώθεις αδικημένος ή υποτιμημένος από την τότε περιραίουσα ατμόσφαιρα μερίδας κόσμου Παναθηναϊκού που δεν σε είχαν σε εκτίμηση? Που δεν είχαν σε εκτίμηση εκείνη τη φουρνιά των Ελλήνων του Παναθηναϊκού, τον Κούμα, τον Μπασινά, τον Καραγκούνη, τον Λιμπερόπουλο κτλ. Υποτιμημένος δεν νιώθω. Αυτοί που το κάνανε, έκαναν κακό στην ομάδα, δεν κάνανε κακό σε κάτι άλλο. Οπότε δεν μπορώ να το πω έτσι. Είναι το W 2004 με τον Παναθηναϊκό από τα πιο αντρικά και μάγκικα όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άγγελος, αγαπάμε. Συμφωνώ. Φήμες λένε ότι έχεις μια αγάπη για τα ηλεκτρικά πατίνια. Ισχύει? Και με αυτό ήρθα τώρα από το σπίτι εδώ για να δω να κάνουμε συνέντευξη. Αν θα έπρεπε να διαλέξεις μόνο ένα γκολ σαν το καλύτερό σου από άποψη θεαματικότητας, ποιο θα ήταν αυτό? Στην Τουρκία απέναντι στη Φενέρ ή απέναντι στη Rangers ή το φάουλ στη Λεωφόρο στον τέρμπι των Ιωνίων? Ή κάποιο άλλο, όποιο θες. Το πιο δύσκολο από αυτά ήταν το φόλ στη λεωφόρο, γιατί είναι αποστημένο. Ενώ το άλλο ήταν εν κινήσει, οπότε ήταν πιο εύκολο γιατί είχε πιο πολύ δύναμη. Όταν είσαι σταματημένο, δεν είναι τόσο δυνατό. Άρα το πιο δύσκολο και το πιο τελικά αποτέλεσμα που πήραμε ήταν με τη λεωφόρο του Ολυμπιακού. Ποια νίκη και ποια ήταν του Παναθηναϊκού, δεν ξεχνά ποτέ. Ποια νίκη και ποια ήταν? Είπα, η νίκη ήταν με την Γιουβέντους. Αυτή η νίκη δεν ξεχνιέται.
Η ήττα, εντάξει, αυτό που έγινε στη Ριζούπολη ήταν το χειρότερο. Και με τον τρόπο που έγινε. Πώς πέρασες αυτό το μαγικό χρόνο με το Χαριστέα στην Γαλλία, στην Εβιάν. Όχι Εβιάν. Ναι, αυτή, Άρλα Βινιόν. Δύο μήνες έκατσα, δεν έκατσα ένα χρόνο. Δύο μήνες, διορθώνω. Φανταστικά. Μα, μεταξύ μας ήμασταν τέλεια. Μετά από εκεί πέρα έφυγα, εγώ πήσε μια νύχτα. Δεν άντεξα. Αν και ο Άγγελος έλεγε, κάτσε, κάτσε. Και, ναι, και μόλις φτάνει το Δεκέμβριο, έφυγε και ο ίδιος. Ξαναπαίζεις το μάτς με την Πόρτο, το 2002-2003, ή ξαναπαίζεις το μάτς με την Μπαρτσελόνα, ποιο διαλέγεις? Το μάτς με την Πόρτο. Το μάτς με την Πόρτο. Σου είχε κάνει φάρσα Φερεντίνος παλιά, η οποία δεν έπαιξε την τηλεόραση? Εμένα. Εντάξει, παραπληροφόρηση ήταν. Δεν έπαιξε την τηλεόραση. Πάσα ακόμα Mega Gym. Βέβαια. Πάει, φίλε μου. Υπέρ ή κατά του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού? Υπέρ, αλλά δεν ξέρουμε το όλο το. Δεν το ξέρω. Ναι. Ότι πρέπει να έχει καινούργιο γήπεδο, εντάξει, εννοείται ότι είναι υπέρ, αλλά από εκεί και πέρα όλο το άλλο δεν το ξέρω. Για να μπορέσω να δώσω ολοκληρωμένη απάντηση. Αν θα επέστρεφε σε πόστο στον Παναθηναϊκό? Κάθε πρόταση είναι δεκτή. Ειδικά για τον Παναθηναϊκό, που έχουμε μεγαλώσει, που έχουμε. Όλα είναι υποσκέψη και υποσυζήτηση όταν έρθει. Αν βλέπει, λέει, τοπικό ποδόσφαιρο. Αν βλέπω. Τοπικό ποδόσφαιρο. Όχι, δεν θα το έλεγα. Πολύ λίγα. Η γνώμη σου για τον Ρενέ Χέρνιξεν και καμιά ιστορία με αυτόν, λέει. Εντάξει, ιστορία, τι είναι ιστορία. Το θέμα είναι. Μάθανε πάρα πολύ δίπλα του. Τι να πούμε από εκεί πέρα. Ο Ρενέ ήταν, μπορεί να του λείπε η ταχύτητα, αλλά όλο το άλλο. Ήταν ολοκληρωμένο με όλο το άλλο κομμάτι που είχε και με την μπάλα και με τις θέσεις που έπαιρνε. Ποια η οπτική σου γωνία για την εβδομάδα ανάμεσα στους δύο προημιτελικούς με την Πόρτο το 2003? Για να παίξαμε στη Λεωφόρο. Και εκεί τραυματίστηκα, έπαθα θλάση. Που ήταν 3-0 το σκορ και θα έπρεπε να είχαμε βγει. Τι να πω. Εντάξει, τότε ήταν πολλά τα παιχνίδια, ήμασταν λίγοι παίχτες. Και επειδή παίζαμε, ήταν ανά πάση στιγμή μπορούσε να γίνει τραυματισμός. Και όπως ξέρεις, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια δίνεις πάντα παραπάνω από ό,τι δίνεις εδώ. Και μόλις έρχεσαι εδώ, οι δυνάμεις σου δεν είναι όπως πρέπει να είναι και μπορεί να πάθεις πολύ εύκολα ζημιά. Πώς σου φάνηκαν αυτοί οι δύο τύποι που σου πέραν συνέντευξη πριν? ο ένας με καπέλο και ο άλλος με πολλά λεφτά. Αυτή την ερώτηση δεν έχεις κάνει εσύ σίγουρα. Αυτή την ερώτηση δεν έχεις κάνει εσύ. Κοίταξε να δεις. Πώς ψυχολόγησε, παιδάκι. Αυτός με το καπέλο θέλει λίγο δουλειά. Θέλει λίγο δουλειά. Ο άλλος είναι λίγο πιο ολοκληρωμένος, αλλά είναι συγκρατημένος. Έχει βαρέσει και πέναλτι Αλαμπανέγκα στο Λοντίκιν, στα Γιάννα. Μιλάμε τώρα για μεγάλες στιγμές, έτσι. Πώς ένιωσε όταν πήγες να εκτελέσεις το καθοριστικό κόρνερ στο τελικό του Euro 2004? Δεν είναι τίποτα. Το μόνο που ένιωσα είναι να πάει μπάλα να τη βρούμε κάποιος από εμάς. Είπες, όπως είπες εσύ. Ευχαριστούμε πολύ, Ρικάρδο. Φέτος είδαμε αρκετές φορές τη Λεωφόρο. Σου άρεσε η ομάδα φέτος? Θεωρείς ότι έχει προοπτική? Εντάξει, όπως είπα για την αρχή της χρονιάς, από ό,τι φαίνεται ο προπονητής έχει κάνει καλή δουλειά και έχει δείξει μια σταθερότητα η ομάδα. Το θέμα είναι να συνεχίσουν πάνω σε αυτό και νομίζω ότι το ξέρουν και οι δύο καλύτερα. Και θεωρώ του χρόνου να δούμε κάτι καλύτερο ακόμα. Άγγελ, έχει στείλει και ένα παιδί εδώ στο Instagram ένα μήνυμα και λέει ο Μάρκος να του πείτε γρήγορα πολύ ότι τον αγαπάμε ως Παναθηναϊκοί, τον έχουμε στην καρδιά μας. Μάρκος από Πάτρα. Αυτό. Πάτρα. Δικός μου θα είναι. Ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας ήταν ο Άγγελος Βασινάς, γνωστός σε όλους, γιατί πέτυχε πάρα πολύ ωραία. Πέτυχε πάρα πολύ ωραία. Το κρατήσαμε τριώρο. Ήταν η έκκληξη που σας ετοιμάζαμε. Θα έχουμε και άλλο πρωταθλητή Ευρώπης σύντομα, ο οποίος μας πούλησε για λίγο, αλλά δικαιολογείται γιατί ήταν σε δουλειές. Φίλος του Άγγελου Μπασινά. Ένας άλλος φίλος Άγγελου Μπασινά, που τώρα τελευταία είναι πολύ μαζί του, δεν μας σήκωσε το τηλέφωνο. Από γάμα αρχίζει το μικρό του και από σίγμα το επώνυμό του. Πολιτικός, ασχολείται με πολιτικό. Ναι, δεν μας σήκωσε το τηλέφωνο. Ο άλλος μας έχει κλείσει ραντεβού, θα μας το κάνει ο άλλος, ο φίλος σου. Που έπαιζε. Πότε? Που σε ένα βίντεο λέει μόνο εσύ με παίζεις. Ένας κάνει καλές μιμήσεις. Ναι. Πιστεύω ότι θα τους έχουμε όλους. Νομίζω ότι είναι τιμή για την εκπομπή μας να έχουμε τους βαλτές Ευρώπης και τα παιδιά αυτής της γενιάς. Και να πούνε ό,τι έχουν να πούν στον κόσμο, να εκπαιδεύσουν τον κόσμο και να δώσουν τη δική τους οπτική γωνία. Ευχαριστούμε τον Στίχημαν, τον Αριστοτέλειο Νάση και τον Ντεό χωρίς μαλλιά με καπέλο. Εγώ, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πολύ ωραία. Αν και οι ερωτήσεις του κοινού, όχι του κοινού, οι ερωτήσεις σας, εντάξει, ήταν
πολύ μέτριες θα έλεγα. Περίμενα να είναι πιο δύσκολες, να σου πω την αλήθεια. Είχα έρθει προετοιμασμένος για όλα, αλλά βγήκε πολύ χαλαρά. Και αυτός που με δυσκόλεψε είναι ο Κώστας εδώ με τις ερωτήσεις αυτές. Αυτή ήταν η ουσία. Τις οποίες, Κωστάκη, πρέπει να ξεκινήσουμε να παίζουμε πάλι μπάλα, γιατί βαρεθήκαμε να καθόμαστε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Εμείς. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι σε όλους.